Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Θα πάω στις πηγές του ρεπορτάζ, γιατί το ρεπορτάζ το αστυνομικό σήμερα έχει την τιμητική του. Είναι μια δύσκολη ημέρα για τους αστυνομικούς μας συντάκτες. Πάμε στην Έλλη την Κοκάλη και την Βίκη την Παπαδογιαννάκη. Η Έλλη Κοκάλη βρίσκεται στην αστυνομική διεύθυνση του Ηρακλείου. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη βρίσκεται στα στούντιο της Crete TV στα Χανιά. Θα ξεκινήσουμε με εσένα, Έλλη, με αυτήν την εξέλιξη που μας μετέφερες λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων πριν από λίγη ώρα. Τι ακριβώς έχουμε από το ρεπορτάζ? Επιβεβαιώθηκε και με την επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η σύλληψη απόψε των τριών εκ των πέντε δραπετών και μάλιστα σε σημείο κεντρικό της πόλης του Ηρακλείου. Φαίνεται ότι οι αστυνομικοί είχαν αξιοποιήσει το πληροφοριακό δίκτυο που ενεργοποίησαν από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απόψη και κατάφεραν να λοκάρουν στις κινήσεις τουλάχιστον κάποιων εκ των δραπετών. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που επιβεβαιώνει και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, είχε στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση με την συμμετοχή αστυνομικών που κινήθηκαν αθέατοι. Μιλάμε για άνδρες της ομάδας της. Άρα, Έλλη, έχουμε τρεις δραπέτες στα χέρια της Ελλάς. Ακριβώς, πρόκειται για τρεις από τους Αλβανούς δραπέτες. Η επιχείρηση στήθηκε στο Ηράκλειο, όπου όπως είχαμε περιγράψει στόχευαν να βρεθούν προκειμένου να περάσουν απαρατήρητη. Είναι μεγαλύτερη πόλη, οπότε και πιθανότατα ήταν ήδη δικτυωμένοι. Η πληροφορία που υπάρχει είναι ότι είχαν και κάποιο ραντεβού για να συναντηθούν με πρόσωπο που πίστευαν ότι μπορεί να τους βοηθήσει περαιτέρω. Σχηματίστηκε λοιπόν ένας κλειός γύρω από το σημείο όπου φαίνεται ότι είχαν κλείσει το ραντεβού. Εκεί βρέθηκαν αστυνομικοί από την ΕΚΑΜ Κρήτης, από το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Ασφάλεια Ηρακλείου, τη Δίωξη Ναρκωτικών, την ΟΠΚΕ Ηρακλείου και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Φανταστείτε όλες αυτές τις δυνάμεις να είναι ακροβολισμένες γύρω από το συγκεκριμένο σημείο του ραντεβού που είχε δοθεί και βεβαίως την κατάλληλη στιγμή οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν τους τρεις δραπέτες οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας και εξετάζονται προκειμένου να περιγράψουν τι ακριβώς συνέβη κατά τη διαφυγή τους από τα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων από το Τμήμα των Μεταγωγών και βεβαίως πώς ακριβώς κινήθηκαν μέχρι το Ηράκλειο, που χωρίστηκαν με τους υπόλοιπους καταζητούμενους και βεβαίως αν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους αστυνομικούς να φτάσουν στον εντοπισμό και των δύο άλλων επικίνδυνων δραπετών. Πάντως, Έλλη, προκαλεί φοβερή εντύπωση ότι αυτοί βρεθήκαν στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη, ξεπερνά τις 200.000. Σίγουρα μπορούν να χαθούν μέσα στο πλήθος. Είναι δεδομένο ότι θα επιχειρούσαν να περάσουν απαρατήρητοι σε μια περιοχή όπου θα υπήρχε μεγαλύτερη κινητικότητα και κάποιος δεν θα μπορούσε να θεωρήσει ύποπτη την κίνηση ατόμων όπως οι συγκεκριμένοι. Η αστυνομία εκτιμά ότι και οι δύο που απομένουν είναι στο Ηράκλειο ή μπορεί να έχουν προωθηθεί προς άλλη περιοχή της Κρήτης? Όπως σας ανέφερα, η υπάγεια τακτική είναι να χωρίζουν οι δρόμοι τους προκειμένου να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες κάποιοι να διαφύγουν. Από ό,τι φαίνεται, τα άτομα με το πιο βεβαρημένο μητρό κινήθηκαν σε διαφορετική κατεύθυνση, όμως οι αστυνομικοί μιλάμε για τον έναν Πακιστανό που έχει τρεις ισόβια και έναν ακόμα Αλβανό, σωστά? Ακριβώς. Φαίνεται ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν και αυτή τη στιγμή να εντοπίσουν τα ίχνη τους. Μιλάμε για μια γιγαντιά κινητοποίηση η οποία μπορεί να καρποφορήσει, μακάρι να καρποφορήσει και εντός της νύχτας. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο σε σένα. Ναι. Βίκη Παπαδογιαννάκη, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, από την Αστυνομική Διεύθυνση των Χανίων? Σίγουρα είναι αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό βήμα αυτό, ότι ήδη στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έχουν πέσει οι τρεις εκ των πέντε δραπετών. Καλησπέρα και από εμένα, Μάνο. Καταρχήν να σας πω ότι αντιδράσεις μέχρι στιγμής προφανώς και δεν υπάρχουν. Αυτό σίγουρα που θέλουν όλοι οι αξιωματικοί αλλά και οι αστυνομικοί στα Χανιά είναι να εντοπιστούν και να συλληφθούν και οι άλλοι δύο. Πριν όμως πάμε σε αυτό, να προσθέσω στοιχεία βασικά στο ρεπορτάζ, τα οποία επιβεβαιώθηκαν. Να σε διακόψω καταρχήν πριν μας προσθέσεις τα στοιχεία, ότι βλέπουμε τα πλάνα από τον αντίστοιχο έλεγχο που
είχε πραγματοποιηθεί στο λιμάνι των Χανίων, όπως αυτός του Ηρακλείου, όπου αστυνομικές δυνάμεις είχαν ζώσει στην κυριολεξία και το Ηρακλειώτικο αλλά και το Χανιώτικο λιμάνι στη Σούδα. Έτσι. Να πω λοιπόν συμπληρωματικά, γιατί έχει την αξία του Μάνο, ότι από τους συνολικά 5 δραπέτες, αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν είναι ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ληστεία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπλοκατοχή, οπλοχρησία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Έχει συλληφθεί επίσης ο 32χρονος Αλβανός, ο οποίος επίσης έχει καταδικαστεί για ληστεία, όπως επίσης και ο ένας από τους δύο Αλβανούς που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό σημαίνει ότι εκκρεμεί ο εντοπισμός και η σύλληψη του Πακιστανού, ο οποίος κατηγορείται, μάλλον έχει καταδικαστεί σε 3 ισόβια για 3 ανθρωποκτονίες, και ο δεύτερος από τους Αλβανούς που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ένα ακόμα στοιχείο σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατά τη διάρκεια μάλλον του εντοπισμού και να πούμε, Βίκη, ότι βλέπουμε και τις φωτογραφίες, να σε διακόψω, βλέπουμε τις φωτογραφίες που παρουσιάσαμε νωρίτερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV των 5 δραπετών. Ναι, βρέθηκαν λοιπόν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες, μικροποσότητα ηρωίνης, μικροποσότητα κάναβης, καθώς επίσης και ένα μαχαίρι, ενώ σε κοντινό σημείο από εκεί που τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί του Ηρακλείου Μάνο, εντοπίστηκε και το φορτηγάκι το οποίο αναζητούσαν οι αρχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι λοιπόν συνεχίζονται οι έρευνες με αυτά πλέον τα δεδομένα. Και με ένα πολύ βασικό στοιχείο, το σημαντικότερο Μάνο αυτή την ώρα, ότι είναι στα χέρια των αστυνομικών ήδη 3 δραπέτες που πολύ πιθανόν να έχουν στη διάθεσή τους να δώσουν στις αστυνομικές αρχές στοιχεία για το πού θα πρέπει να κατευθυνθούν από τώρα και στο εξής οι έρευνες. Βίκη, πολύ γρήγορα να υπενθυμίσεις στους τηλεθεατές που δεν το γνωρίζουν πώς έγινε όλο αυτό, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η τεράστια κινητοποίηση με την απόδραση των 5. Μια τεράστια κινητοποίηση για μια πρωτοφανή ομολογουμένως απόδραση από τα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάρου Χανίων. Αποκαλύφθηκε νωρίς σήμερα το πρωί με την πρωινή βάρδια του Τμήματος Μεταγωγών των Δικαστηρίων Χανίων στο αστυνομικό Μέγαρο. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι 5 δραπέτες, οι πέντε κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στα Χανιά την περασμένη Παρασκευή από τις φυλακές Κορυδαλλού και πρόκειται να γίνει μεταγωγή του στο κατάστημα κράτησης Crete 1 της Αγίας Χανίων, δραπέτευσαν, κατάφεραν να σπάσουν τα κάγκελα του αλέτας, να βγουν σε ένα χώρο του υπογείου και από εκεί μέσω του λεβιτοστασίου στην πίσω πλευρά του αστυνομικού Μεγάρου, από όπου και διέφυγαν. Είναι σαφές ότι υπήρξε σήμανε συναγερμό σε όλες τις υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων. Πραγματικά εξαπέλυσαν άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Αυτό βέβαια ισχύει για όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της Κρήτης, όπως και τελικά αποδείχθηκε ότι έφεραν αποτέλεσμα οι έρευνες αυτές. Συνεχίζονται. Υπάρχει κινητικότητα και αυτή την ώρα, να σας πω, στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, μετά και τις εξελίξεις που είχαμε στο Ηράκλειο, όπου και συνελήφθησαν οι 3. Περιμένουμε τώρα να δούμε πόσο εύκολα οι αστυνομικές αρχές του νησιού θα οδηγηθούν στον Βαρυπινίτη, στον καταδικασμένο σε 3 ισόβια Πακιστανό, καθώς επίσης και στον νεαρό Αλβανό διακινητή ναρκωτικών ουσιών. Και εμείς βλέπαμε εικόνες από το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στην περιοχή των Σισών, γιατί εκεί έμειναν από το αυτοκίνητο, έκλεψαν δεύτερο αυτοκίνητο για να κατευθυνθούν προς το Ηράκλειο. Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έλλη, έρχομαι σε εσένα για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Από εδώ και πέρα τι περιμένουμε, καθώς υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Θα απολογηθούν. Θα καταθέσουν για την πράξη τους και βεβαίως αύριο υπάρχει το κομμάτι της προσαγωγής τους στον εισαγγελέα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει σε εξέλιξη σχετική δικογραφία. Δεν ξέρω σε τι φάση έχουν φτάσει οι αστυνομικές αρχές των Χανίων και πότε θα είναι έτοιμες να μεταφέρουν την υπόθεση στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακρίτη. Να σας πω, θα με συγχωρήσετε βέβαια, που δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω αναλυτικά επειδή
προσπαθώ ταυτόχρονα να κάνω και ρεπορτάζ για τις κινήσεις της αστυνομίας αυτή την ώρα, ότι οι τρεις καταζητούμενοι που έπεσαν στα χέρια της αστυνομίας κινήθηκαν στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, συνελήφθησαν έξω από γνωστή καφετέρια, περπατούσαν, έχοντας προμηθευτεί ακόμη σε και ποια περιοχή του Ηρακλείου, απαρατήρητη. Στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, πολύ κοντά στο Δημαρχείο του Ηρακλείου. Δηλαδή μιλάμε μια ανάσα από την πλατεία των Λιονταριών. Ακριβώς, έχοντας προμηθευτεί ακόμη και καφέ, προσπαθούσαν να περάσουν απαρατήρητοι ως άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν, είχαν κάποια δουλειά στο κέντρο της πόλης. Να σας πω ότι ευνηδιάστηκαν απόλυτα από την παρουσία των αστυνομικών και βεβαίως χωρίς να έχουν περιθώρια αντίστασης οδηγήθηκαν αμέσως στα περιπολικά που ήταν ακροβολισμένα γύρω από το κέντρο της πόλης. Υπενθυμίζουμε, οι άνδρες της ΕΚΑΜ, οι άνδρες του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η ασφάλεια, η δίωξη ναρκωτικών, τα ΤΑΕ και η ΟΠΚΕ είχαν κυκλώσει το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, αφού όπως όλα δείχνουν υπήρχε σαφής πληροφόρηση, αξιοποίηση του πληροφοριακού δικτύου των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου για το τι ακριβώς επρόκειτο να κάνουν, πού στόχευαν να φτάσουν ακολουθώντας τη διαδρομή προς το Ηράκλειο και βεβαίως έχουμε την ευτυχή κατάληξη ότι χωρίς να υπάρξει οποιοδήποτε παρατράγουδο έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών και πλέον βρίσκονται στη διάθεση της δικαιοσύνης. Με την ευχή να συλληφθούν και οι υπόλοιποι που απομένουν, Έλλη Κοκάλη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.